Και πάμε να μιλήσουμε για τουρισμό. Γιατί βρισκόμαστε για τα καλά και τα άσχημα. Στο μέσον του καλοκαιριού και η ερώτηση όλων είναι πώς πάει ο τουρισμός φέτος και πώς θα πάει. Λοιπόν, αρμόδιος να απαντήσει μεταξύ και οι τρεις καλεσμένοι μας στην αρμόδια. Να απαντήσουν από διαφορετικό πόστο, βέβαια. Σημαντικοί άνθρωποι της τουριστικής βιομηχανίας. Θεσμικά και ως επικεφαλής του ελληνικού τουρισμού, ο Υφυπουργός Πολιτισμού Τουρισμού, ο κ. Γιώργος Νικητιάδης, είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Επίσης, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε κοντά μας σήμερα τον κύριο Γιάννη Κέντ. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Ιδρυτή της Aquis Resorts με 15 ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα, σε Κέρκυρα, Κρήτη, Κο και Ρόδο. Και επίσης, να πούμε, κύριε Κέντ, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είστε ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που σκέφτηκε και δημιούργησε το μοντέλο των online κρατήσεων. Κλείνω τις διακοπές μου μέσω ίντερνετ. Ιδρύσατε το utravel.com. Methotels.com το 2001 και η συνέχεια αυτής ήταν utravel.com το 2006. Είστε και καθηγητής σε δύο αγγλικά πανεπιστήμια. Μάλιστα. Και ο κύριος Δημήτρης Μπούχαλης είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Bournemouth και διευθυντής του Κέντρου Έρευνας Τουρισμού, ένας τεχνοκράτης. Καλημέρα. Καλημέρα και στους τρεις σας. Λοιπόν, το θέμα που θα συζητήσουμε είναι πώς πάμε φέτος, πώς πάει η χρονιά, αν πάει καλά, τι προβλήματα υπάρχουν, τι πρέπει να διορθώσουμε. Νομίζω όμως θα έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε από τον Υπουργό μία εκτίμηση για τη χρονιά. Διαβάζουμε και ακούμε ότι και φέτος είναι πεσμένα τα πράγματα. Έχετε έτσι μια πολύ πολύ καινούργια εικόνα, Υπουργέ? Μπορώ να πω ότι η χώρα έχει τη δυνατότητα να πάει ακόμη καλύτερα από όσο έχει πάει και θα εξηγήσω τι εννοώ. Όλες οι προβλέψεις ήταν πάρα πολύ κακές με την τραγική εικόνα που είχε διαμορφωθεί για τη χώρα μετά από τα γνωστά γεγονότα και με τις συνεχιζόμενες απεργίες. Εκ των πραγμάτων είχε διαμορφωθεί ένα ανθεληνικό κλίμα σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες και δυστυχώς σε κάποιες από τις οποίες εμείς περιμέναμε χιλιάδες τουρίστες. Η Γερμανία, ας πούμε, είναι η μεγαλύτερη χώρα σε ό,τι αφορά τις αφίξεις στην Ελλάδα. Το ίδιο είχαμε άσχημη εικόνα και στην Αγγλία. Έπρεπε να τάξουμε την εικόνα της χώρας, έπρεπε να φροντίσουμε να σπάσουμε αυτή την αντίληψη που υπήρχε για χώρα ανασφάλειας, χώρα ακριβή, χώρα της ρεμούλας και ένα σωρό. Έχει αντιστραφεί το κλίμα, πιστεύετε? Νομίζω έχει αντιστραφεί και θα πω έτσι πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα. Στη Γερμανία πια έφτασε ο Υφυπουργός Τουρισμού, ομόλογός μου, να είναι μαζί μου και να αποφασίζουμε σύσταση συγκρότηση επιτροπής ελληνογερμανικής σε προστήριξη του ελληνικού τουρισμού. Mm-hmm. Το ίδιο και από την ομάδα γερμανοελληνικής φιλίας του Γερμανικού Κοινοβουλίου. Το Μάλιστα. ίδιο και από τον πρόεδρο της Επιτροπής Τουρισμού του Γερμανικού Κοινοβουλίου. Φέτος πού θα κλείσει η χρονιά? Έτσι, διαβάζουμε τα επίσημα στοιχεία μέχρι και το Μάιο. Μιλούν για μία πτώση στα έσοδα κατά 10% και περίπου στις αντίστοιχες αφίξεις με πέρυσι. Όχι, έχει κλείσει καταρχήν ο Ιούνιος με μία μείωση 3,2%. Σε σχέση με πέρυσι. Ναι, στο εξάμηνο, όχι ο Ιούνιος. Ο Ιούνιος, κλειστός ο Ιούνιος, κλειστός. Τέλος Ιουνίου, τα 19 μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας δείχνουν μείον 3,2%, που αφήξεις. Είναι, γι' αυτό και είπα ότι μπορούμε να πάμε ακόμη καλύτερα, γιατί οι προβλέψεις, όπως είπατε και εσείς, ήταν για πολύ πιο τραγικά αποτελέσματα. Δηλαδή όλοι προέβλεπαν. Ναι, αλλά ακούμε ότι τα έσοδα είναι. Τα έσοδα, δηλαδή, λοιπόν, επίσης, έχουμε πελατεία, βεβαίως, αλλά πληροφορία. Τα έσοδα, λοιπόν, επίσης, όλοι προέβλεπαν ότι θα είναι σε διψήφιο αριθμό mm-hmm. και ευχόντουσαν και προσευχόντουσαν να είναι μονοψήφιο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή η πρόβλεψη είναι ότι η μείωση των εσόδων θα είναι σε μονοψήφιο αριθμό. Και αυτό το θεωρώ απολύτως λογικό, αν σκεφτείτε πόσο μειώθηκαν οι τιμές από τους ξενοδόχους προκειμένου να διασφαλίσουμε το value for money. Δηλαδή, έχουμε μειώσεις από ξενοδόχους, τσάξει 25%, 30%. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ξενοδόχων. Αυτοί που έχουν καταλάβει ότι όντως πρέπει να μειώσουν τις τιμές, γιατί η πραγματικότητα είναι διαφορετική από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια, και άλλοι που τις διατηρούν σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Και επειδή πριν αναφερθήκατε στην Γερμανία ως βασική χώρα προσέλκυσης τουριστών, εγώ θα σας αντιπαραθέσω αυτό που είπε ο Υπουργός, ο κύριος Γερουλάνος, ότι η χώρα μας πρέπει, στόχος είναι να απεξαρτηθεί από τον ευρωπαϊκό τουρισμό και να προσελκύσει τουρίστες από την Ινδία, από την Ιαπωνία, από την Κίνα. Γιατί να απεξαρτηθεί, είναι η ερώτηση, αφού η μάζα του τουρισμού μας προέρχεται από την Ευρώπη. Νομίζω ότι αυτό που είπε ο κύριος Γερουλάνος σχετίζεται με κάθε λογική προσέγγιση οποιοδήποτε θέλει να προσελκύσει
κόσμο και να αναδείξει το προϊόν του, να μην εξαρτάται από μία μόνο χώρα. Ό,τι πιο λογικό, το αυτονόητο, είπε ο κύριος Γερουλάνος. Και εμείς εκείνο που κάνουμε πράγματι τώρα είναι μαζί με όλες τις άλλες χώρες να καταφέρουμε να προσελκύσουμε κόσμο και από την Κίνα και από τη Ρωσία. Εγώ φεύγω αύριο το πρωί για Μόσχα, για να καταλάβετε. Ναι. Εγώ πάω αύριο το πρωί Μόσχα. Συγχωρήστε, μου, επειδή όμως μιλάγαμε για την Ιαπωνία και την Ινδία, έχω την αίσθηση ότι αυτού του είδους οι τουρίστες της Ιαπωνίας και της Ινδίας κάνουν τουρισμό πόλης. Δηλαδή έρχονται, ας πούμε, να δουν την Ακρόπολη. Δεν έρχονται να κάνουν μπάνια στη χώρα μας. Διότι έχουν δίπλα τους εξαιρετικούς τουριστικούς προορισμούς για μπάνια. Αυτό δεν βλάπτει καθόλου. Δηλαδή και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη χρειάζονται μεγάλη ενίσχυση. Η Αθήνα παρουσιάζει μια εξαιρετική μείωση σε σχέση με τους αριθμούς που είπα πριν. Και οφείλουμε μαζί με την προσέλκυση αυτών των τουριστών να διασφαλίσουμε και μια ομαλή παρακολούθηση των πραγμάτων στην Αθήνα. Γιατί η Αθήνα δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση. Για να δούμε. Μέσα από, από το επιχειρήν του τουρισμού, ο κύριος Κέντ, ως ο ίδιος ιδρυτής μιας μεγάλης αλυσίδας ξενοδοχείων, ανέκαθεν το πρόβλημα του ελληνικού τουρισμού ήταν η εποχικότητα. Δηλαδή ότι είχαμε μια αιχμή τους δύο καλοκαιρινούς μήνες και το 12μηνο ήταν πάντα ένα άπιαστο όνειρο. Μήπως είναι και το 6μηνο άπιαστο όνειρο φέτος? Σε ορισμένους προορισμούς δεν υπάρχει εξάμεινο και δεν υπήρχε, όπως οι προορισμοί στις Κυκλάδες, ας πούμε. Είναι πολύ δύσκολο το εξάμεινο στις Κυκλάδες. Το εξάμεινο και το 7μηνο που είναι από οι κύριοι προορισμοί μας, όπως είναι η Κρήτη, η Ρόδος, η Κέρκυρα και η Κος, αυτοί είναι οι τέσσερις μεγάλοι προορισμοί της Ελλάδος. Οι περισσότεροι από αυτούς δουλεύουν στο εξάμεινο 7μηνο. Όχι, δεν νομίζω ότι αυτό έχει αλλάξει. Δούλεψαν και φέτος όπως δούλευαν τα άλλα χρόνια? Δούλεψαν με κάποια μείωση, όπως ανέφερε και ο κ. Υπουργός πριν. Είχαμε κάποια μείωση Μάιο και Ιούνιο. Εγώ πιστεύω ότι. Πού οφείλεται αυτή η μείωση, επειδή ακούσαμε και τον Υπουργό για μείωση του τζίρου. Αυτοί που δεν ήρθαν, πού πήγαν, θα το πω εγώ λίγο διαφορετικά. Γιατί δεν ήρθαν? Αυτοί που δεν ήρθαν πήγαν μάλλον στην Τουρκία και στην Αίγυπτο. Για ποιο λόγο? Για πολλούς λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι έχουν νέο προϊόν και έχουν καλύτερες τιμές από εμάς. Βέβαια, αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους. Ο κύριος λόγος είναι ότι έχουν φθηνότερο εργατικό δυναμικό από ό,τι έχει η Ελλάδα. Μα διαβάζουμε στο διαδίκτυο και όσοι ταξιδεύουμε στο εξωτερικό βλέπουμε στις αναρτήσεις στα τουριστικά γραφεία τιμές ελληνικές αντίστοιχες με τις τιμές που προσφέρουν οι Τούρκοι, αντίστοιχες με τις τιμές που προσφέρει την Ισία, για παράδειγμα. Και μιλάω για πακέτα τουριστικά στην Ελλάδα σε 4 αστέρων ξενοδοχεία και 5. Αυτό last minute που λέμε τώρα, ναι, ίσως το δείτε από ορισμένα ξενοδοχεία, λόγω της κληρότητας που έχουν μειώσει τις τιμές αρκετά. Ισχύει ότι εάν κάποιος κλείσει την τελευταία στιγμή ξενοδοχείο θα πετύχει και καλύτερες τιμές, το έχετε διαπιστώσει αυτό? Αυτό πάντα ισχύει, δεν είναι μόνο φετινό φαινόμενο. Ισχύει σε ορισμένα ξενοδοχεία, δεν ισχύει παντού. Και δεν μπορεί να ισχύσει και για τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο δεν θα βρίσκει να κλείσει. Ακριβώς. Δηλαδή... Ακριβώς. Αυτό ισχύει συνήθως εκτός του peak season που είναι μέσα Ιουλίου με τέλος Αυγούστου. Και πάντα μπορείς να το κάνεις αν δεν ήθελε να διαλέξει το συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να πει να πάω στην Κρήτη, οπουδήποτε στην Κρήτη, θα μπορούσε να βρει μια ευκαιρία τελευταία στιγμή. Αν ήθελε να διαλέξει, θα πρέπει να κλείσει πιο νωρίς. Πάντως, να σας πω κάτι. Δεν είμαστε τοπικιστές. Όλοι μας έχουμε ταξιδέψει και ξέρουμε τι συμβαίνει και έξω από την πόρτα μας. Εγώ θέλω πραγματικά μια πιστική απάντηση, γιατί κάποιος να μην επιλέξει τα νησιά που αναφέρατε είναι κόσμημα, δηλαδή δεν ξέρω σε πόσα μέρη του κόσμου υπάρχουν τα νησιά όλα στα οποία μετρήσατε μονάδες που έχει η εταιρεία σας. Για ποιο λόγο να μην έρθει, ας πούμε, στην Κέρκυρα, στη Ρόδο, στην Κρήτη, στην Κο, που υπάρχει ένα πολύ ελκυστικό τουριστικό προϊόν, και να πάει σε ένα προορισμό που θα πληρώσει 10-20% φθηνότερα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πάρει αυτό που θα πάρει στην Ελλάδα? Δηλαδή, μήπως δεν το πουλάμε, δηλαδή? Αυτό θέλω να πω. Σίγουρα δεν το πουλάμε και θα μπορούσαμε να πουλήσουμε την Ελλάδα καλύτερα. Στην Ελλάδα έχουμε πολιτισμό. Έχουμε αυτό που είπατε τώρα, που είναι φαινόμενο, γεωγραφικό φαινόμενο, με το σύμπλεγμα νησιών που έχουμε, το οποίο δεν μπορεί να το βρει κανείς στη Μεσόγειο. Ένα παρόμοιο υπάρχει μόνο στην Καραϊβική. Ούτε τις θάλασσες, τις παραλίες που έχουμε, ούτε το κλίμα που έχουν και άλλοι καλές θάλασσες. Και η Τουρκία έχει καλές θάλασσες. Κοιτάξτε, δεν έχει τις παραλίες της Ελλάδας. Όσοι έχουν επισκεφτεί τα παράλια της Τουρκίας δεν έχουν δει τις παραλίες που έχουμε σε πολλά ελληνικά μέρη. Απλώς έχουμε περισσότερες παραλίες. Απαιτείται καλύτερο μάρκετινγκ ούτως ή άλλως. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί τούτου. Όταν έχεις ξοδέψει 140 εκατομμύρια που ψάχνεις να δεις που είναι και τα χρωστάμε και δεν έχουν φέρει ένα τουρίστα, είναι προφανές ότι αν τα διαχειριζόμασταν διαφορετικά, τα πράγματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά. Απλοϊκό και αφελές ερώτημα, κύριε Μπούχαλη. Κοιτώντας τους πίνακες με τις αφίξεις τουριστών, πριν μια δεκαετία πίσω, 12-13 χρόνια να πάει κανείς, θα δει ότι ήμασταν μπροστά από την Τουρκία.
Κάποια στιγμή ήμασταν μία ή άλλη, 15 εκατομμύρια εμείς, 12-13 αυτοί. Και ξαφνικά μέσα σε μία πενταετία η Τουρκία έχει διπλασιάσει τους τουρίστες. Είναι στα 30 εκατομμύρια και είμαστε στα 15. Δώστε μας να κάνουμε, γιατί συνδέει αυτό. Είναι πολύ απλό. Καλές καινούργιες επενδύσεις, φιλοξενία. Στην Ελλάδα δυστυχώς έχουμε χάσει τη φιλοξενία. Εγώ ζω 20 χρόνια στη Βρετανία και δυστυχώς θα πρέπει να πούμε ορισμένα πράγματα με το όνομά του. Δεν είναι μόνο marketing, κύριε Υπουργέ. Είναι θέμα προϊόν. Το προϊόν μας δεν είναι τόσο καλό όσο πιστεύουμε ότι είναι. Mm-hmm. Μπορεί να έχουμε resources, αυτό που λέμε, παραλίες, αρχαία πολιτισμό που είπε ο κύριος Κέντ, αλλά το προϊόν μας δεν είναι καλό. Το λιμάνι δεν είναι καλό. Το αεροδρόμιο δεν είναι καλό. Οι δρόμοι δεν είναι καλό. Πάει, έρχεται ο Κινέζος. Ήμουνα πριν από ένα μήνα ήμουνα στο Πεκίνο. Και μιλάγαμε τους ανθρώπους που θα έρθουν στην Ελλάδα για τουρισμό. Έρχεται στην Ελλάδα ο Κινέζος, το οποίο είναι lifetime dream. Έτσι θα έρθει μία φορά για να δει την Ακρόπολη. Και είναι κλειστή η Ακρόπολη. Mm-hmm. Να σας πω και άλλα πράγματα εγώ. Δεν έχει νοσοκομείο. Δεν έχει νοσοκομείο. Δεν έχει γιατρούς. Δεν έχει μεταφορικά μέσα στην ενδοχώρα που να είναι σύγχρονα. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι το προϊόν. Το οποίο είναι το προϊόν από τη στιγμή που έρχεται κάποιος, ή μάλλον ξεκινάει ο τουρισμός πολύ πιο νωρίς από το να έρθει κάποιος. Από τις υπηρεσίες στο ίντερνετ. Έχετε δει το website του Υπουργείου. Mm-hmm. Έχετε δει το website του ΕΟΤ. Είναι το κοσμικό. Και είναι έτσι τα 15 τελευταία χρόνια. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Εγώ είμαι πολύ παλιός στον τουρισμό. Είμαι 25. Δηλαδή, αν βγει δημοσίευμα στην Αγγλία που θα λέει ότι δεν υπάρχουν παιδίατροι σε μεγάλα ελληνικά νησιά, παιδίατροι ή άλλες βασικές ειδικότητες. Δηλαδή, πώς θα έρθει ο άλλος όταν ξέρει, νομίζω, η Ιθάκη, δεν ξέρω αν και ο Χικός δεν έχει πρόβλημα. Κάποιο άλλο από τα 12 νησιά δεν έχει παιδίατρο, κανέναν. Δεν το γνωρίζω. Το έβλεπα τις προάλλες. Υπήρχε μια καταγραφή. Το ξέρετε, Υπουργέ. Πώς θα έρθει ο άλλος, τον ακούσει ο Το ζήτημα είναι να δεν μην... υπάρχει παιδίατρος. Εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Μπούχαλη ότι το προϊόν μπορεί να αναβαθμιστεί πάρα πολύ και η ποιότητα να ανέβει πάρα πολύ. Ωστόσο, ένα κομμάτι μικρό της είναι η έλλειψη παιδίατρου σε κάποιο συγκεκριμένο νησί. Και αν πράγματι δεν είναι μικρό τώρα μέσα στο καλοκαίρι, το εάν, άλλος, δημιουργηθεί δεν θα έρθει. Εάν δημιουργηθεί πρόβλημα, πραγματικά μπορεί αυτό να αποτελέσει και πρωτοσέλιδο. Δεν είναι όμως το κυρίως ζητούμενο. Το ζητούμενο για τον παιδίατρο σχετίζεται και με το λαό τον ελληνικό, τους Έλληνες που είναι εκεί πέρα και χρειάζονται και αυτοί. Δεν θα φέρουμε. Ο παιδίατρος πρέπει να πάει στο νοσοκομείο επειδή το χρειάζονται και οι κάτοικοι του. Τα παιδιά μας, τα δικά μας τα παιδιά. Άλλο να ζουν 2.000 και άλλο να ζουν 15.000 το καλοκαίρι. Το λέω αυτό υπό την εξής έννοια. Ότι ο κύριος Μπούχαλης εντόπισε πράγματι το πρόβλημα στην ανάδειξη του προϊόντος και εκεί έχουμε ένα ζήτημα. Το προϊόν το ελληνικό ούτε το έχουμε αναδείξει, ούτε το έχουμε φέρει εκεί που πρέπει και πάρα πολλές φορές η προσφερόμενη ποιότητα δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που θα μπορούσαμε. Και πάρα πολλές φορές κάποιες άλλες περιοχές προσφέρουν ποιότητα ανώτερη. Ωστόσο, εγώ μπορώ και προκαλώ και τον κύριο Μπούχαλη να πω και τον κύριο Κέντ να με διορθώσει αν κάνω λάθος, ότι φέτος για πρώτη φορά η Ελλάδα το value for money, δηλαδή την σχέση προσφερόμενης υπηρεσίας με τιμή, την έχει φτάσει στο πλέον καλύτερο επίπεδο που υπήρξε ποτέ. Και αν συγκρίνεις Τουρκία, Αίγυπτο, Τινησία, Μαρόκο, οποιασδήποτε ανταγωνίστριες χώρες σε σχέση με την Ελλάδα, με αυτό που προσφέρουμε φέτος, είμαστε στην καλύτερη ανάγκα σχέση. Ανάγκα και επίθεση, λέγαμε. Πάντως στην παγκόσμια λίστα των αφήξεων, κύριε Υπουργέ, στην παγκόσμια λίστα των αφήξεων, είμαστε στη 15η θέση. Γιατί που έπρεπε να είμαστε, στη 14η είμαστε μια ζωή. Στην Ισπανία, η Ισπανία είναι τρίτη, η Τουρκία είναι 7η. Μιλάμε τώρα για τις μεγάλες τουριστικές δυνάμεις. Η Τουρκία έχει ρίξει πάρα πολλά χρήματα, έχει βάλει ένα στόχο. Να σας πω μόνο ότι το στρατηγικό της σχέδιο για το 2020 προβλέπει 60 εκατομμύρια αφήξεις, δηλαδή να πάει πιο πάνω από τη Γαλλία ως τουριστική δύναμη. Έχει κάνει μια στρατηγική σωστή η Τουρκία. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα πρέπει εμείς να βάζουμε μπροστά το τι κάνει ο κάθε ανταγωνιστής. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να δείξουμε το δικό μας προϊόν. Εμείς αλλάξαμε στρατηγική. Εμείς λέμε τον τουρισμό εντελώς διαφορετικά. Αυτό που λέμε 52 εβδομάδες το χρόνο, το εννοούμε και θα το κάνουμε. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει και να αναδείξεις ολόκληρη την επικράτεια παντού, δηλαδή όπου υπάρχουν περιοχές που μπορούν να προσελκύσουν κόσμο, αλλά και να αναδείξει εναλλακτικές μορφές τουρισμού που δεν τις έχουμε ποτέ ακουμπήσει. Εγώ πήγα φέτο πρώτη φορά σε συνέδριο σε έκθεση για το συνεδριακό τουρισμό. Πρώτη φορά η Ελλάδα στην μεγαλύτερη έκθεση στην IMX στη Φραγκφούρτη και συνέδρια δεν έχουμε καμία σοβαρή παρουσία ως χώρα. Επιτέλους προσεγγίζουμε ένα ζήτημα και όταν μιλάμε για συνέδριο και λέμε για τα έσοδα που λέγατε πριν, ο τουρίστας που έρχεται και συμμετέχει ένα συνέδριο, ξοδεύει 5 φορές τουλάχιστον περισσότερο από ό,τι προσφέρει ο κανονικός τουρίστας. Άρα έχουμε πράγματα να κάνουμε. Θα ήθελα καταρχήν το σχόλιο σας σε σχέση με αυτά που είπε ο Υπουργός για τη διάρκεια και τις δυνατότητες της
Ελλάδα στο τουριστικό προϊόν. Κοιτάξτε, έχουμε το potential, έχουμε τη δυναμική να το. Δεν είναι εύκολο, αλλά μπορούμε να το πετύχουμε. Να σας πω το παράδειγμα ότι η Κύπρος, αν και βέβαια είναι στην κατιούσα και η Κύπρος στην τελευταία δεκαετία όσον αφορά τον τουρισμό, στη δεκαετία του 90 είχε κάνει την Κύπρο ένα 12μηνο προορισμό. Mm-hmm. Το κλίμα της Κύπρου με το κλίμα της Ελλάδας είναι πολύ παρόμοιο. Ίσως έχουμε δύο μονάδες διαφορά στη θερμοκρασία. Άρα γιατί να μην μπορούσαμε να γίνουμε κι εμείς. Πέρα από το συνεδριακό τουρισμό, αλλά και σαν τουριστικός προορισμός. Υπάρχει λαός. Το Ισραήλ, το οποίο μας στέλνει αρκετούς τουρίστες, Εβραίους, οι οποίοι έρχονται 12 μήνες το χρόνο. Να σας πω κάτι. Ο φίλος μου Κώστας Καβαθάς είναι λάτρης της αεροπορίας, για όσους δεν το ξέρουν. Μου λέγεται εξής, ότι οι περισσότερες σχολές αεροπορίας που εκπαιδεύονται χιλιάδες άνθρωποι είναι κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Σε συνθήκες εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές, κυρίως καιρικές, που δεν επιτρέπουν. Η Ελλάδα είναι ο ιδανικότερος προορισμός στον κόσμο. Γιατί έχει τα νησιά, έχει πάρα πολλά αεροδρόμια, έχει πάρα πολύ καλό καιρό. Και αυτά τα αεροδρόμια, αγαπητέ μου Υπουργέ, μέχρι χθες ήταν κλειστά. Το ξέρετε ότι πήγαινε ο υπάλληλος και το άνοιγε μία ώρα το μεσημέρι που θα κατέβαινε η Ολυμπιακή και μετά το ξανακλείδανε. Σκεφτείτε λοιπόν αμέσως, εσείς, ένας ξενοδόχος τώρα, έτσι, πόσο διαφορετική εικόνα θα έχει η χώρα μας αν μπορούσε να φιλοξενήσει όλη αυτή την επιχειρηματικότητα στις εναέριες μεταφορές, στις σχολές. Πιλότων, που είναι ιδανική χώρα. Κανείς δεν έχει ανοίξει την πόρτα σε αυτούς τους ανθρώπους. Ξέρετε πόσες φορές την έχουν χτυπήσει, πόσοι έχουν ενδιαφερθεί να κάνουν επενδύσεις και τους λέμε όχι. Και για εθνικούς λόγους θα σας πω εγώ ακόμη, που μιλάμε για Αιγαίο, που μιλάμε για ασφάλεια πτήσεων, που μιλάμε για FIR και όλα αυτά, το Αιγαίο θα ήταν γεμάτο αεροπλάνα που θα πετούσαν υπό την καθοδήγηση των ελληνικών ραντάρ. Θα άλλαζαν τελείως τα πράγματα. Και τα ξενοδοχεία σας θα ήταν γεμάτα. Και πολλές άλλες μορφές. Αλλά εκεί που αναφέρθηκε στην Κύπρο ο κύριος Κεντ, δείτε και πόσα γκολφ κάνανε στην Κύπρο. Στην Κύπρο, που είναι το 1/10 του τουρισμού του Ιππού μας και πολύ λιγότερο. Και έχουν κάνει 6 γκολφ και εμείς δεν έχουμε να λειτουργούν γκολφ στην περιοχή μας. Έχουμε ένα γκολφ στη Ρόδο το οποίο 40 χρόνια είναι και δεν λειτουργεί. Είναι και στο Ναβαρίνο. Ναι, στο Ναβαρίνο για πρώτη φορά και έπρεπε 15 χρόνια να ταλαιπωρηθεί ένας εξαιρετικός επιχειρηματίας και να λειτουργεί. Θέλω να σας πω ότι ακόμα κουβεντιάζουμε για το μοντέλο τουρισμού του 80. Λοιπόν, εδώ πέρα τα πράγματα έχουν προχωρήσει πάρα πολύ. Τι και νομίζω ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε τη στρατηγική του τουρισμού σε μια άλλη διάσταση. Δεν υπάρχει σύγχρονος τουρίστας. Υπάρχουν πάρα πολλοί τουρίστες. Εσείς οι ίδιοι, αν πάτε με την οικογένειά σας, έχετε μία ανάγκη να ικανοποιήσετε. Αν πάτε με τη φίλη σας, mm-hmm. έχετε μία διαφορετική ανάγκη. Εάν πάτε με τη μητέρα σας, έχετε μία άλλη ανάγκη. Ο Κινέζος έχει τελείως διαφορετική ανάγκη από το Δανό. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε δυναμική διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος mm-hmm. και να φτιάξουμε εμπειρίες οι οποίες mm-hmm. να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες του τουρίστα δυναμικά. Mm-hmm. Εάν βρέχει, είναι τελείως διαφορετική η ανάγκη του τουρίστα από το αν έχει λιακάδα. Πάντως το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου, αυτή η αντίληψη έχει ξεπεραστεί. Εγώ θα φτάνει, εγώ θα προτιμούσα το κορίτσι μου. Όμως. Αυτό είναι ένα κομμάτι από το ελληνικό προϊόν. Είναι αυτό που λέμε sun, sea, sand and sex στο αγγλικό. Αλλά τώρα έχουμε το plus plus. Το plus plus σημαίνει ότι αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο δίνει κάποια πράγματα, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να κάνουμε δυναμικές εμπειρίες. Κάτι που δουλεύουμε με τον Γιάννη στην άκουηση είναι αυτό που λέμε memorable experience. Κάθε ένας πελάτης ο οποίος έρχεται σε ένα ξενοδοχείο θα πρέπει να φύγει με τρεις εμπειρίες, τις οποίες θα τις θυμάται για πάντα. Και κάθε ένας πελάτης θα πρέπει να είναι και πρεσβευτής μας. Θα μπορούσε το επίπεδο των παροχών λοιπόν να είναι υψηλότερο εάν υπήρχαν προγράμματα εκπαίδευσης ξενοδοχειακού προσωπικού? Προφανώς. Η εκπαίδευση είναι τραγική στην Ελλάδα. Η Αστέρη είναι όμως μια από τις πάρα πολύ καλές σχολές. Έτσι. Η εκπαίδευση, κύριε Υπουργέ, εκπαιδεύονται εκατοντάδες. Και η σχολή της Κρήτης είναι εξαιρετικές σχολές με πολύ καλό επίπεδο. Να διαφωνήσω μαζί σας. Επιδοτεί το ελληνικό κράτος σε προγράμματα, κύριε για Υπουργέ. Την Αστέρ θα διαφωνήσω για όλη την εκπαίδευση στην Ελλάδα. Είναι σε τραγικό επίπεδο. Όχι, για όλη την εκπαίδευση θα συμφωνήσω και εγώ. Εγώ σας λέω για αυτήν. Για να ακούσουμε λίγο τον κύριο Κέντ, σας παρακαλώ. Μιλάμε τώρα για τις μεγάλες μονάδες και το πόσο σημαντικό είναι αυτός που φεύγει να είναι πρεσβευτής. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα για τον τρόπο που διαχειριζόμαστε το μαζικό τουρισμό και κυρίως για περιοχές που έχουν, πώς να σας πω, το καλό και το κακό μαζί. Δηλαδή, το φτηνό τουρισμό των Άγγλων που δεν μπορούν να σταθούν δίπλα ακριβά ξενοδοχεία. Μεγάλα ξενοδοχεία τα οποία, επειδή δεν είναι σε καλή οικονομική κατάσταση, προσφέρουν ένα φτηνό προϊόν.
Είχαμε περιπτώσεις στην Κρήτη, στην Κέρκυρα, αν θυμάστε πέρυσι, που μέσα στη σεζόν αποχώρησαν οι εργαζόμενοι. Έτσι. Οι άνθρωποι έστρωναν τα κρεβάτια τους μόνοι τους και τρώνε σε πλαστικά πιάτα οι τουρίστες. Να σας πω, καταρχήν η Ελλάδα έχει νομίζω 8 ή 8,5 χιλιάδες καταλήμματα, αν δεν κάνω λάθος, εκ των οποίων περισσότερα από τα μισά είναι καταλήμματα, είναι διαμερίσματα. Δηλαδή είναι καταλήμματα της τάξης των 10, 15, 20 διαμερισμάτων. Αυτό το είδος τουρισμού έχει τελειώσει. Rooms to let. Αυτό λοιπόν έχει τελειώσει εδώ και πολλά χρόνια. Η κύρια αγορά που αυτό νομίζω, αυτό αναπτύχθηκε πάρα πολύ στις αρχές της δεκαετίας του 80. Νομίζω ήταν κάτι που είχε κάνει ο τότε πρωθυπουργός ο κ. Παπανδρέου για να κρατήσει τον κόσμο στην επαρχία και στα νησιά. Άρα λοιπόν δόθηκαν αρκετές άδειες τότε. Ήταν πολύ σωστό τότε αυτό που έγινε. Σήμερα αυτό δεν λειτουργεί. Σήμερα ένα τέτοιο δωμάτιο στοιχίζει ως ένα πεντάστερο ξενοδοχείο. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν και άλλα όμως που στοιχίζουν 2 ευρώ τη μέρα. Υπάρχουν απ' όλα. Εξαρτάται που βρίσκεται. Αν σε ξεκορεσμένες περιοχές μπορεί να είναι και 2 ευρώ τη μέρα, πιστέψτε με. Τι λέτε. Και στις Κυκλάδες μπορεί να είναι και 150 ευρώ τη μέρα το ίδιο δωμάτιο. Αυτό που θέλω να πω όμως ότι σε αυτά τα διαμερίσματα, σε αυτό το είδος τουρισμού, ήταν κυρίως οι Βρετανοί που πηγαίνανε. Mm-hmm. Το 80% των Βρετανών μέχρι το 2002 επέλεγαν αυτό το είδος τουρισμού. Διαφοροποιήθηκαν και οι Γερμανοί και οι Εγγλέζοι μαζί με τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί ποτέ δεν πήγαιναν σε διαμερίσματα. Πλέον λοιπόν έχουμε ένα πρόβλημα στην Ελλάδα, το οποίο είναι τα διαμερίσματα, τα οποία είναι πάρα πολλά καταλήμματα, μεγάλος αριθμός, και πρέπει κάτι να γίνει. Έχω ακούσει την τελευταία πενταετία. Από την πολιτεία να λέει ότι να κάνουν αυτό που έκανε και η Ισπανία, που είναι πολύ σωστό, να δώσει αλλαγή χρήσης σε αυτά τα καταλήμματα, γιατί τα περισσότερα από αυτά είναι κλειστά. Τι θα μπορούσαν να γίνουν δηλαδή? Θα μπορούσαν να γίνουν διαμερίσματα προς πώληση. Και απόσυρση είναι ένα μέτρο που μπορεί να προταθεί. Εμείς το προτείναμε ήδη για τον νέο αναπτυξιακό νόμο. Θα δούμε αν επιτρέπουν τα δημοσιονομικά να γίνει κάτι. Εσείς, κύριε Κέντ, έχετε εφαρμόσει στα ξενοδοχεία σας το σύστημα all inclusive, δηλαδή ολικής φιλοξενίας. Όχι σε όλα τα ξενοδοχεία, αλλά στα περισσότερα. Αυτό το σύστημα, η αλήθεια είναι ότι έχει επικριθεί από κάποιους. Το θεωρούν τάση, το θεωρούν μόδα. Ο Έλληνας τουρίστας μπορεί να προσαρμοστεί με το βραχιολάκι στο χέρι? Οι ξένοι μπορούν? Δύο απαντήσεις. Καταρχήν, δεν σημαίνει ότι all inclusive σημαίνει βραχιολάκι. Ναι, πολλά all inclusive χρησιμοποιούν βραχιολάκι, αλλά το all inclusive διαφοροποιείται. Ναι, okay, εντάξει. Εμείς, ας πούμε, δεν έχουμε βραχιολάκι στα ξενοδοχεία μας. Το all inclusive είναι μια τάση και είναι ένας τρόπος διακοπών, ο οποίος καταρχήν δεν τον εφεύραμε στην Ελλάδα. Mm-hmm. Έχει ξεκινήσει από την Καραϊβική στα μέσα του 90. Και είναι ένας τρόπος να ταξιδεύει ο τουρίστας ξέροντας τι έχει να χαλάσει. Αυτό λοιπόν σε περιόδους κρίσης όπως έχουμε τώρα, και δεν μιλάω για την ελληνική κρίση μόνο, μιλάω για την παγκόσμια κρίση, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν γνωρίζουμε τι θα χαλάσει ένας τουρίστας ώστε να πηγαίνει διακοπές. Το 70%, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν ο κ. Υπουργός έχει διαφορετικά στοιχεία, των ξενοδοχείων άνω 200 δωματίων στην Ελλάδα είναι όλοι inclusive αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αλλά στην Ισπανία και στην Τουρκία το ποσοστό φτάνει και 90. Ξέρετε, mm-hmm, βέβαια ότι mm-hmm ένα τέτοιο ξενοδοχείο δεν στηρίζει την τοπική οικονομία καθόλου. Δηλαδή εννοώ την αγορά έξω, τα εστιατόρια, τα τουριστικά. Θα σας δώσω πάλι δύο απαντήσεις γι' αυτό, κύριε Σπυρόπουλε. Η πρώτη απάντηση είναι, αν θυμάστε πριν μια δεκαετία, αυτό που βλέπαμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης κάθε μέρα ήταν τα προβλήματα που είχαν οι τουρίστες όταν έπαιρναν ένα ταξί ή πήγαιναν σε μια ταβέρνα να φάνε. Mm-hmm. Και είχαμε επεισόδια τουριστών οι οποίοι χαλούσαν σε μια ταβέρνα 200 ευρώ το άτομο. Μάλιστα. Πριν 10 χρόνια. Αυτό λοιπόν είναι και ένα μέρος που πρέπει να. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε καταρχήν. Συμφωνώ. Η τοπική. Αποστερεί εισόδημα. Ακριβώς. Αλλά πρέπει να φτιάξουμε και τις υποδομές και να καταλάβουμε όλοι τι σημαίνει τουρισμός και να βοηθήσουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και το δεύτερο που έχω να σας πω είναι ότι. Το έχασα τώρα. Συγγνώμη. Πάντως θα μου επιτρέψετε. Να συμπληρώσω εγώ για το all inclusive, επειδή είχα τοποθετηθεί και προσφάτως. Όλοι αναγνωρίζουν ότι είναι ένα αναγκαίο κακό και είναι και οι δύο έννοιες σωστές. Είναι αναγκαίο. Το χρειαζόμαστε για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Αν μπορούμε να το βελτιώσουμε και να ανεβάσουμε την ποιότητά του, πρέπει να το επιδιώξουμε. Δεν μπορεί στην Τουρκία να πηγαίνει. Μα είχατε προτείνει, κύριε Πουλή, να περιοριστεί το σύστημα all inclusive όσον αφορά στη χορήγηση αναπτυξιακών επιδοτήσεων. Θα σας πω τι πρότεινα ακριβώς για να είναι ξεκάθαρο, επειδή κάποιοι το παρερμήνευσαν σκοπίμως ή όχι. Εγώ είπα. Με το νέο αναπτυξιακό νόμο, αν κάποιος προτίθεται να κάνει μια καινούργια μονάδα ή να ανακαινήσει τη μονάδα του και θέλει να υπαχθεί στα κίνητρα, mm-hmm, του νέου νόμου,
εάν ο ίδιος δηλώσει ότι για μία πενταετία, ανάμεσα στα άλλα που θα έχει αυτή η μονάδα του, δεν θα χρησιμοποιήσει το σύστημα All Inclusive, να παίρνει άλλα τρία μόρια ανάμεσα στα άλλα που παίρνει. Να επιχορηγηθεί δηλαδή, προκειμένου να απελευθερωθεί η αγορά στην περιοχή και ο άνθρωπος αυτός να διαμορφώσει το ξενοδοχείο του. Να έρθω λίγο στα λόγια του κυρίου Μπουχάλη, να σας πω εγώ ένα παράδειγμα το οποίο το ζω στην Κέρκυρα. Είναι ένας αγαπημένος μου προορισμός. Υπάρχει το κλασικό κεφαλοχώρι, πρώην ψαροχώρι, το οποίο για τρεις δεκαετίες έκανε τους ανθρώπους να θησαυρίζουν. Το βράδυ φεύγανε με τα λεφτά στη σακούλα του σούπερ μάρκετ. Καραόκε μπαρ, Άγγλοι DJ να χαλάνε τον κόσμο, νέων παντού φώτα, κόσμος πολλής, δουλειά ατέλειωτη. Παραδίπλα υπήρχε το παλιό ψαροχώρι, στο οποίο δεν έδινε σημασία κανείς, εγκαταλελειμμένο. Μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο, η περιοχή είναι μαγική εκεί στη Βορειοανατολική Κέρκυρα. Τι έκαναν λοιπόν, άρχισαν κάποιοι ξένοι δειλά-δειλά να αγοράζουν και να φτιάχνουν σπίτια, αγόραζαν γη. Άρχισαν δίπλα να κάνουν το ίδιο οι Έλληνες και αναπτύχθηκε ένα είδος τουρισμού, οι λεγόμενες βίλες. Είναι μονοκατοικίες καλέσθητες, σε εξαιρετικές τιμές. Και σήμερα η εικόνα έχει εντελώς αντιστραφεί. Το πρώην πλούσιο χωριό σήμερα λιμοκτονεί σε εισαγωγικά. Οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα επιβίωσης. Και τα παραμελημένα ψαροχώρια σήμερα κάθονται τραπεζίτες, μεγαλοεπιχειρηματίες, στελέχη, πολιτικά στελέχη, μονόματα, ξέρω εγώ, πρωθυπουργοί κρατών. Ιγκόγνητο, που μένουν σε ένα σπίτι που δεν το ξέρει κανείς και οι άνθρωποι ζουν 12 μήνες το χρόνο γιατί δουλεύουν όλες οι ειδικότητες οικοδομής, συντηρητές πισίνας, κυπουροί, μπογιατζίδες. Η τοπική αγορά αλματοδός προχωράει έχοντας αφήσει πίσω το παλιό το οριστικό προϊόν το οποίο είναι πλέον παροχημένο και απαξιωμένο, Υπουργέ. Και έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Δεν υπάρχει. Σωστά. Είναι δυναμική η αγορά του τουρισμού, έχει τη δική της δυναμική. Αυτό που είπε ο κύριος Μπουχαλής πριν, ότι διαφορετικά πράγματα αναμένει η κυρία που θα πάει με τη μαμά της, η κυρία που θα πάει με τη φίλη της, η κυρία που θα πάει με το φίλο της, είναι προφανές και πρέπει ανάλογα να διαμορφώνεις και το προϊόν. Έλεγα, όμως, είναι ότι φεύγουμε από το προϊόν της δεκαετίας του 80 και πάμε σε ένα καινούριο προϊόν, το οποίο απαιτεί αυθεντικότητα, απαιτεί πραγματικότητα. Απαιτεί, εάν δώσεις βιομηχανοποιημένο προϊόν όπως είναι το All Inclusive, δημιουργείς οικονομίες κλίμακας και μπορεί να δώσεις καλό προϊόν στο All Inclusive σε οικονομίες κλίμακας ή να πας σε ήπιες μορφές τουρισμού, διαφοροποιημένες, αυθεντικές και να δώσεις την παραδοσιακή φιλοξενία και να δώσεις. Μια τελεία, μια σύντομη απάντηση, Υπουργέ. Το αφήσαμε στο τέλος και θα το συμπιέσουμε χρονικά. Το πόρισμα των ελεκτών δημόσιας διοίκησης για τον ΕΟΤ που είναι στα χέρια σας. Δώστε μας μια εικόνα. Τι είναι αυτό. Το πόρισμα των ελεκτών δημόσιας διοίκησης δείχνει ότι έχουν γίνει τεράστιες δαπάνες χρημάτων από το δημόσιο κορβανά χωρίς να προβλέπονται στο δημόσιο λογιστικό, έξω δηλαδή από κάθε παγιωμένο. Πόσα χρήματα δηλαδή. Περίπου 70 εκατομμύρια. Αυτά έχουν ήδη ευρυγηθεί, έχουν πάρει το δρόμο για τη δικαιοσύνη των εισαγγελέων αυτών των αρμόδιο. Παραλλήλως ο κύριος Γερουλάνος, ο υπουργός μας, διέταξε την ίδια στιγμή να γίνει ένορκη διοικητική εξέταση και θα ξεκινήσει στον ΝΕΟΤ από τον πρόεδρο, τον κύριο Κανελόπουλο, ένορκη διοικητική εξέταση. Μάλιστα. Προκειμένου οι υπάλληλοι που δεν έχουν κάνει σωστά τη δουλειά τους να τύχουν τις αντίστοιχες τιμωρίες, πρέπει να τιμωρηθούν και αν προκύψουν οποιασδήποτε πολιτικές ευθύνες κατά την διερεύνηση των φακέλων αυτών από την δικαιοσύνη. Θέλω να πιστεύω ότι αν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, αμελητή ο εισαγγελέας ή ο ανακριτικός υπάλληλος θα στείλει. Δεύτερο θέμα, εφημερίδα Αποκαλύψεις, σήμερα Βανδύκο Κίνου με χορηγό της Βουλής λέει θα πληρώσουμε 45.000 για τις τετέλια παραθήνα. Ούτε ένα ευρώ δεν έχει δοθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού. Προφανώς έχει δοθεί λάθος πληροφόρηση στους αγαπητούς σας συναδέλφους. Η πρόσκληση πάντως για τη συναυλία στη ΣΥΜΗ της κυρίας Βανδύκη υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων. Ναι, αυτό δεν μπορεί να φταίει ούτε η Βουλή των Ελλήνων ούτε οποιοδήποτε άλλο. Το ότι η Βουλή των Ελλήνων μπορεί να δώσει κάποια χρήματα σε διάφορα φεστιβάλ, μην ξεχνάτε ότι το φεστιβάλ της ΣΥΜΗ είναι ένα καταξιωμένο φεστιβάλ το οποίο έχουν παρακολουθήσει πολιτικοί αρχηγοί. Έχει πάει καβά. Πού να ξέρει ο πρόεδρος της Βουλής ότι μία από τις εκδηλώσεις περιέχει τις ευτετέλειες. Αλλά εγώ θέλω να αναφερθώ σε μένα προσωπικώς, γιατί αναφέρεται σε μένα το δημοσίευμα. Ούτε έχω ιδέα, ούτε ήξερα, ούτε υπεγράφει κανένα έγγραφο από το Υπουργείο Πολιτισμού, ούτε έχει δοθεί ένα ευρώ και είναι σημαντικό να το πω αυτό, πρέπει να ξέρουν όλοι ότι πια το Υπουργείο Πολιτισμού Τουρισμού, για να δώσει οποιαδήποτε επιχορήγηση για πολιτιστική εκδήλωση, πρέπει
να δηλωθεί ο φορέας σε συγκεκριμένο τόπο στο διαδίκτυο, πρέπει να ανοίξει λογαριασμό, πρέπει να αποδείξει τι εκδηλώσεις κάνει, ποια είναι η συμμετοχή του, ποια είναι η ποιότητα, έτσι ώστε να. Και μια κουβέντα για να κλείσουμε, γιατί έχουμε υπερβεί το χρόνο, για να κλείσουμε με εσάς, κύριε Κέντ. Ακούσαμε τι πρέπει να κάνετε ως ξενοδόχοι, από την πλευρά των ξενοδόχων. Τώρα, ως επιχειρηματίες, πώς σας φαίνεται η Ελλάδα, σας στηρίζει το κράτος, δηλαδή βρίσκεται φιλικό περιβάλλον? Να σας πω την αλήθεια, όχι. Εγώ γύρισα στην Ελλάδα πριν 4 χρόνια, ζούσα στη Βρετανία για πάρα πολλά χρόνια. Πιστεύω όμως ότι γίνονται αλλαγές. Μάλιστα πρόσφατα συζητούσα στο Υπουργείο Οικονομικών και μου ανέφεραν ότι έχει γίνει one stop stop το Invest in Greece αυτή τη στιγμή για μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα. Νομίζω ψηφίστηκε. Δεν είμαι σίγουρος, κύριε Υπουργέ, μπορεί να το γνωρίζετε καλύτερα. Τώρα περνάει και το fast track investment. Fast track, που είναι ακόμη σωστά. Καλύτερο για πολύ μεγαλύτερες επενδύσεις. Πιστεύω ότι γίνονται ενέργειες. Να σας πω ένα παράδειγμα. Όταν γύρισα στην Ελλάδα, μου έκανε εντύπωση για να δημιουργήσω μια ΑΕ εταιρεία. Η γραφειοκρατία ήθελε γύρω στις 45 μέρες. Καταργήθηκε. Αυτό καταργήθηκε. Τι επενδύσεις έχει κάνει, κύριε Κέντ, στην Ελλάδα? Θα μου επιτρέψετε να μην το. Πάντως, από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που γίνονται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Αρκετά μεγάλη. Εσείς βέβαια λέτε ότι δεν τύχατε στήριξη, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι έχουν δοθεί δισεκατομμύρια σε επιχειρηματίες προκειμένου να επενδύσουν με τους αναπτυξιακούς νόμους. Δηλαδή, αυτά τα ξενοδοχεία δεν γίνανε χωρίς την πολιτεία και το κράτος. Ξένες επενδύσεις δεν έχουμε φέρει όμως, κύριε Μητρογιάννη. Ναι, τώρα έρχονται αυτές. Ελπίζω να έρθουν. Πιστεύω κι εγώ. Να πάει καλά η χρονιά, μέχρι το τέλος τουλάχιστον. Εγώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι τον κύριο Μπούχαλη τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Είμαι από τους φανατικούς αναγνώστες του. Έχω διαβάσει τα περισσότερα και από τα συγγράμματά του. Εγώ από φοιτητές του άκουσα τα καλύτερα. Εργασία κάνει. Είναι ένας από τους καλύτερους καθηγητές που διαθέτουμε στον χώρο του τουρισμού. Και με τον κύριο Κέντ έχουμε συνεργαστεί. Αλλά ξέρετε ότι ο κύριος Ευθυμίου που ήταν εδώ πριν, και δεν θέλω τώρα να ανταλλάξω φιλοφρονήσεις, αποτελεί για τον τουρισμό μας κόσμημα, διότι εγώ τον χρησιμοποίησα ως επιχείρημα για να αναδείξω και να επιδείξω ότι η Ελλάδα δεν είναι η Ελλάδα που θέλουν να πιστεύουν κάποιοι, αλλά είναι η Ελλάδα που μπορεί να αναδεικνύει. Κύριε Κέντ, κύριε Μπούχαλη, κύριε Νικητιάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.